Ο κύριος Γιαννακόπουλος, το βλέπω ότι είναι έτοιμος να αναφερθεί στα αίτια της πληροτηρικής συμβολής και αν, Στέλιο, είναι σήμερα πλήρως διευκρινισμένα. Πάντα υπάρχουν απορίες. Καλημέρα. Ακούγομαι καταρχήν. Ακούγομαι μάλλον. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε καθηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου, όχι για τη συμμετοχή μου, έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που αν το κάνω με σταματάει. Να τον ευχαριστήσω γιατί για άλλη μια φορά εισάκουσε μάλλον την επιθυμία, την προσωπικά διατύπωσα για την εισαγωγή αυτού του θέματος στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τουλουπίδη, επιμεληθήκαμε λίγο τις ερωτήσεις και μετά είπαμε να το κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρον και να προσθέσουμε στην παρέα έναν εκλεκτό και γνωσμένης αξίας συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Σκολαρίκο, για να γίνει ακόμα πιο απολαυστικό. Θέλω να σας πω ότι, επειδή θα υπάρχουν και κάποια βίντεο, όσοι είστε πίσω στις μεγάλες οθόνες θα έχετε καλύτερη εικόνα, σας το λέω από τώρα. Είναι πιο ωραίες εικόνες από πίσω, να το ξέρετε. Εδώ θα αδικηθούν λίγο τα βίντεο. Και επίσης, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου κομμάτι, να πω ότι ό,τι περιστατικό δείξουμε είναι δικό μας περιστατικό. Έχουμε προσωπική εμπειρία. Οποιαδήποτε ένσταση έχετε, οποιαδήποτε διαφωνία, είμαι σε θέση να τη συζητήσω μαζί σας χωρίς να υπάρχουν απορίες ή υπεκφυγές του τύπου δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι ποια τα αίτια της στένωσης πληροτηρικής συμβολής. Η παρουσίαση αφορά ειδικούς ουρολόγους ή ουρολόγους στο τελευταίο έτος της ειδικότητας από ό,τι είδα εδώ. Άρα δεν έχει νόημα να σας κάνω ένα μάθημα που θα κάναμε στους φοιτητές. Φυσικά θα βλέπετε τα βασικά, αλλά θα εστιαστούμε σε αυτά που έχουν μεγαλύτερο κλινικό ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, όλοι σας διακρίνουμε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αίτια. Πρωτοπαθή θα λέγαμε ότι είναι τα συγγενή αίτια. Δευτεροπαθή είναι αίτια τα οποία έχουν προκύψει από κάποια άλλου είδους παρέμβαση, κάποια άλλη αιτία. Δεν είναι συγγενούς αιτιολογία, σε πάση περιπτώσει. Και τα πρωτοπαθή, όπως ξέρετε, διακρίνονται σε ενδογενή και εξωγενή. Πάμε λίγο να δούμε τα ενδογενή. Δεν θα σας τα διαβάσω, τα βλέπετε πίσω μου. Αυτό που θέλω να πω είναι το πρώτο, η παρουσία ενός δυσλειτουργικού τμήματος στο επίπεδο της ΠΟΣ, είναι με διαφορά το κυρίαρχο αίτιο στένωσης πυροληπτικής συμβολής. Όπως ξέρετε, όλοι οφείλεται σε μια κακή δημιουργία, διάπλαση εκεί του μυϊκού τυχώματος, πολλές φορές με αναπόθεση κολαγόνου. Αυτό δημιουργεί ένα κομμάτι του ουρητήρα που απλώς δεν έχει τον περιστατισμό που θα όφιλε να έχει. Δεν μπορεί να σπρώξει προς τα κάτω, δηλαδή, όπως θα έσπερνε ένας φυσιολογικός ουρητήρας. Ποια είναι η κλινική σημασία αυτού? Πρώτον, αυτό το κομμάτι εξωτερικά μπορεί να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Σε μια ανοιχτή πυελοπλαστική, δηλαδή, εσείς μπορεί να βλέπετε ένα απολύτως φυσιολογικό ουρητήρα. Δεύτερον, το τμήμα αυτό μπορεί να καθετηριαστεί στις περισσότερες περιπτώσεις πανεύκολα σε επίπεδα 10, 12 ή και 14 friends. Αυτές είναι δύο πολύ κλινικά σημαντικές πληροφορίες που κάποιους τους έχουν οδηγήσει σε λάθη αγνοώντας τις. Τα υπόλοιπα είτε τα βλέπετε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία εικόνα στένωσης πυροληπτικής συμβολής σε αξονική ουρογραφία στη μετωπιαία ανασύσταση της εικόνας και βλέπετε εδώ την εξωτερική εικόνα αυτού του τμήματος, το οποίο, αν λάβετε υπόψη ότι είναι και λίγο γωνιακή φωτογραφία, μοιάζει να είναι ένας απολύτως φυσιολογικός ουρητήρας. Στα εξωγενή αίτια, τα βλέπετε πάλι πίσω μου, θα σταθώ καταρχήν στην υψηλή έκφυση. Για χρόνια η υψηλή έκφυση ήταν μία από τις αγαπημένες απαντήσεις των ουρολόγων στη στένωση της πυροληπτικής συμβολής και των φοιτητών παρεμπιπτόντως. Η υψηλή έκφυση έχει αμφισβητηθεί για το αν αποτελεί πραγματικό αίτιο και δεν το αμφισβητούμε τώρα. Το αμφισβήτησε περίπου 100 χρόνια πριν ο Μαξ Μπροντέλ σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο διάγραμμα, 1907 παρακαλώ, που δείχνει πώς ακριβώς μια αρχική στένωση στο επίπεδο της πυροληπτικής συμβολής μπορεί να οδηγήσει σε μια στροφή κύκλινηση του νεφρού και άνοδο της πυροληπτικής συμβολής. Ουσιαστικά ο νεφρός στρίβει έχοντας ανάξονα τα αγγεία του. Και η υψηλή έκφυση είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο που προήλθε από την στένωση, την πραγματική στένωση στην πυροληπτική συμβολή. Δεν έχει καμία κλινική αξία αυτό που σας δείχνω. Γιατί αν κάνετε πυελοπλαστική, θα κάνετε πυελοπλαστική. Αν κάνετε ενδοπυελοτομή, καλά να κάνετε. Μια χαρά τα αποκρίνεται στην υψηλή έκφυση. Η υψηλή έκφυση στην ενδοπυελοτομή. Άρα είναι μια θεωρητική γνώση έτσι για λίγο για να την προσθέσουμε στην όλη μας συζήτηση. Ξαναγυρίζουμε λίγο στα εξωγενή αίτια, τα έκτοπα αγγεία. Τεράστια συζήτηση για τα έκτοπα αγγεία. Πότε ξεκίνησε αυτή η συζήτηση ουσιαστικά? Όταν μπήκε στο προσκήνιο η ενδοπυελοτομή. Όταν κάναμε ανοιχτές πυελοπλαστικές, τα βλέπαμε, κάναμε την αντιμετάθεση του ουρητήρα και τελείωνε η ιστορία. Από τον καιρό που μπήκε στο παιχνίδι η ενδοπυελοτομή, τα έκτοπα αγγεία έγιναν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Πολλές φορές είναι αθώα. Είναι έκτοπα, με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πιθανόν ανατομικά.
είναι υπεράριθμα μάλλον θα ήταν σωστός όρος. Πολλές φορές δεν εμπλέκονται σε τίποτα. Είναι αθώος, άλλες φορές περιπτώσεις εμπλέκονται σαφώς. Οι εινώδεις ταινίες. Συχνά τις βλέπουμε και είναι και η συχνή παγίδα. Πολλές φορές βλέπεις ταινίες απ' έξω, τις καθαρίζεις, τις ελευθερώνεις, βλέπεις ένα φυσιολογικό ουρητήρα, μια φυσιολογική πώς και λες, εντάξει, δεν χρειάζεται, αυτές ήταν η αιτία. Η περίφημη συμφυσιόλυση, αν έχετε ακούσει, που κάποιοι παλιότεροι ουρολόγοι την ανέφεραν και την έκαναν, έχω δει να την κάνουν, είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να πάθει κανείς, να λύσει τις συμφύσεις, να ευθιάσει τον ουρητήρα, να τον δει απ' έξω φυσιολογικό και να μην κάνει πυελοπλαστική. Την έχει πατήσει. Συνήθως. Και οι υπόλοιπες αιτίες, εδώ μια τυπική περίπτωση αγγείων με τον ουρητήρα. Πάμε στη δευτεροπαθή. Στα δευτεροπαθή αίτια. Ουλή λιθιασκής αιτιολογίας. Την έχουμε δει να συμβαίνει σε πέτρες που ήταν σφινωμένες στην πυροτηρική, που χτυπήθηκαν με εξωματική λιθοτριψία ή που αντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά. Μπορεί να δημιουργηθεί μια τοπική ισχυμία και να έχουμε ένα φαινόμενο στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Δεν είναι πολύ συχνό, αλλά είναι υπαρκτό. Το ιατρογενές τραύμα. Ενδοσκοπικές επεμβάσεις εκεί. Πυελολιθοτομές. Ποιος από εσάς δεν έχει δει εικόνα στένωσης πώς μετά από πυελολιθοτομή. Πιστεύω οι περισσότεροι θα έχετε δει. Παλιές επεμβάσεις. Πριν από χρόνια χειρουργήθηκε ο ασθενής και εμφανίζεται με μια υδρονέφρωση και η εικόνα θυμίζει μια τυπική στένωση πυροτηρικής συμβολής. Και βεβαίως η προηγούμενη επέμβαση διόρθωσης πυροτηρικής συμβολής που μπορεί να προκαλέσει μια δευτεροπαθή, όπως ονομάζουμε στένωση πυροτηρικής συμβολής. Η κυστερωτική παλινδρόμηση μπορεί να συνυπάρχει σε ένα ποσοστό ευτυχώς πολύ χαμηλό σε πολύ βαριές περιπτώσεις κυστερωτικής παλινδρόμησης, όπως εδώ. Όπου στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο λόγω των ταινιών που αναπτύσσονται ή να υπάρχει μια πραγματική στένωση πυροτηρικής συμβολής μαζί με την κυστερωτηρική παλινδρόμηση. Το ποσοστό είναι της τάξης του 0,5%. Ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, από τους ασθενείς που έχουν κυστερωτηρική παλινδρόμηση, ούτε 1% καλά-καλά δεν έχει και στένωση πώς. Ένας πολύ ωραίος πίνακας, και νομίζω μετά ακολουθούν 2-3 πολύ σύντομα βιντεάκια, που τον πήρα από τα Clinics of North America του 1998. Οι συγγραφείς εκεί παρουσιάζουν μία σειρά πρωτοπαθών στενώσεων και στη συνέχεια, τα αίτια μάλλον, μία σειρά πρωτοπαθών στενώσεων και στη συνέχεια, από το ίδιο κέντρο, τα αίτια όταν είχαμε πανεπέμβαση λόγω αποτυχίας της αρχικής πυελοπλαστικής. Όλες ήταν ανοιχτές. Βλέπετε αυτό που σας είπα πριν, η ενδογενή στένωση, αυτό το δυσλειτουργικό τμήμα ή και πραγματική στένωση στην ΠΟΣ κάποιες φορές, είναι με διαφορά το πιο συχνό αίτιο. Έκτοπα αγγεία στο 11%, ανώμαλη έκφαση στο 7%, εινώδης ταινίες στο 3%. Ο αστερίσκος λέει ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο αίτιο. Πολλές φορές μπορεί να έβλεπε κάποιος τη στένωση και να υπήρχε και έκτοπο αγγείο. Ή να υπήρχε έκτοπο αγγείο και εινώδης ταινία. Εινώδης ταινία και υψηλή έκφηση. Συνδυασμοί δηλαδή. Αλλά αν πάρουμε και βαθμολογήσουμε, όπως έκαναν αυτοί, το κυρίαρχο αίτιο, τότε η ενδογενή στένωση είναι με διαφορά το πρώτο αίτιο. Στις δευτεροπαθείς όμως στενώσεις, μετά δηλαδή από υποτροπή. Η ενδογενή στένωση είναι με διαφορά. Το πρώτο, φεύγουν τα εκτοπαγγεία από τη μέση, γιατί στο ανοιχτό χειρουργείο αυτό το θέμα λύνεται. Έχει τελειώσει ουσιαστικά. Ακολουθεί η υψηλή έκφυση, η ανώμαλη έκφυση και πιο σπάνια οι εινώδεις ταινίες.